Όλοι συνεργάτες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος ο Στέλιος Λιακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος ο Γιώργος Αβαρλής, ο Αχιλλέας Ομένος, ο υπεύθυνος των ΚΕΠ, μαζί βέβαια με το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη Βαρνάβα, που βρισκόμαστε εδώ πέρα ουσιαστικά να είμαστε παρόντες στο άνοιγμα. Οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν ούτε για αγιασμό, ούτε για περισσότερο κόσμο, αλλά χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ενός καινούριου ΚΕΠ. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός θεσμός είναι ο θεσμός των ΚΕΠ στη χώρα μας, που από το 2010 και μετά ήρθαν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί 6 ΚΕΠ. Αυτό το κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στα δυτικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούνταν σε ένα σημείο όπου δεν ήταν το καταλληλότερο. Γνωρίζετε ίσως ότι είχαμε μέχρι και περιστατικά επιθέσεων σε υπαλλήλους και όλο αυτό είχε να κάνει, αν θέλετε την άποψή μου, με τις κακές υποδομές. Άρα αυτό σήμερα θεραπεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεραπεύεται με αυτό το χώρο, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΟΑΕΔ και μάλιστα παραχωρήθηκε και με ένα χρόνο ουσιαστικά αόριστο, δηλαδή μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης να το αξιοποιεί για πάντα, ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας δικός του χώρος και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση για αυτή την παροχή. Μαζί με δύο άλλα κίνητα τα οποία πιάνουν τις γωνίες αυτού του οικοδομικού τετραγώνου, στο οποίο και η Ιερά Μητρόπολη Σταυροπόλεως Νεαπόλεως έχει κοινωνικές δομές. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το σημείο της πόλης, ένα σημείο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ και πολλά χρόνια δεν έτυχε της προσοχής από το Δήμο μας, από τη διοίκηση που υπήρχε, αξιοποιείται. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κυψέλη ζωής, ένας χώρος όπου θα παρέχονται υπηρεσίες στους δημότες, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν κόσμο στο καλύτερο ΚΕΠ αυτή τη στιγμή του Δήμου μας βρίσκεται στη δεύτερη κοινότητα και αυτό κάτι σηματοδοτεί. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους συνεργάτες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από τους αντιδήμαρχους μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. 8 υπάλληλοι του Δήμου θα εξυπηρετούν εδώ αυτό το κομμάτι, σε ένα κομβικό σημείο. Προφανώς να πω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση και βρίσκεται τώρα σήμερα η δική μας διοίκηση να δίνει στην λειτουργία αυτό το χώρο και θέλω να πιστεύω στο μέλλον όλη αυτή η περιοχή θα τύχει της προσοχής, της αξιοποίησης, της αγάπης από τη διοίκηση, αλλά νομίζω και από όλους Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο κομμάτι της πόλης. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο της πόλης, της μεγάλης των Θεσσαλονικαίων πόλεως Θεσσαλονίκης, για τη συνεργασία και για το ενδιαφέρον που δείχνει για την περιοχή της Ξηροκρίνης αδικημένη επί σειρά ετών, πράγμα για το οποίο μίλησα προηγουμένως, και να επιμείνω ότι η πόλη πρέπει να στρέψει το βλέμμα της δυτικά, να πάψει να καθρεφτίζεται αυτάρεσκα και εγωιστικά στα νερά του Θερμαϊκού κοιτώντας το πρόσωπό της και να γυρίσει προς τη δυτική της πλευρά που ζει το πολύ πληθέστερο και το νεότερο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής εκτός των τυχών. Εν όψη της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, καθώς ο ιός της ασθενείας ταλαιπωρεί την πόλη μας, την πατρίδα και τον κόσμο, με το νου και την καρδιά μας στρεφόμαστε σε εκείνον που επέλεξε να είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός της σωτηρίας, η ζωή και η αλήθεια. Η ασθένεια έδειξε με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η αλαζονία, η δύναμις, ο πλούτος, το κέρδος ως τρόπο ζωής δεν μπορούν να συνεχίσουν να φωλιάζουν στην καρδιά μας. Πρέπει
να ξαναθέσουμε στο κέντρο της ιστορίας τον άνθρωπο. Πρέπει να αγωνιστούμε για τη δικαιοσύνη, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη, για την ελευθερία, που είναι συνάντηση με τον άλλον. Μπορούμε να συναντηθούμε μέσα στην προσευχή και στην αγάπη. Επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε τα τέρατα της ιστορίας, πρέπει να ξαναστήσουμε στο κέντρο της τον άνθρωπο.